Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αποπνικτική διαμορφώνεται η ατμόσφαιρα σε περιοχές του Ηρακλείου που πλέον βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της φωτιάς του Ρεθύμνου, η οποία καίει ανεξέλεγκτη από χθες, με λίγες μόλις ώρες πρόσκαιρης ύφεσης στις πρωινές ώρες. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πυροσβεστικής, των στελεχών και των αρμόδιων φορέων σχετικά με το πώς χάθηκε το κρίσιμο αυτό παράθυρο ευκαιρίας, όταν πλέον η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο είχε τεθεί υπό έλεγχο. Θα πάμε στο πεδίο του ρεπορτάζ. Για την ώρα να πάμε στην αίθουσα σύνταξη και τη Ράνια Μωραΐτη για να κάνουμε μια σύνοψη της κατάστασης, να δούμε λίγο Ράνια πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα κρίσιμα, ποιες είναι οι κρίσιμες παράμετροι αυτή τη στιγμή. Και σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε απευθείας με την Αλκιόνη Χριστοδουλάκη, η οποία βρίσκεται στον Πλάτανο, εκεί που βρίσκονται και οι περισσότερες εστίες, τουλάχιστον ήταν, σημειώνονταν οι περισσότερες εστίες μέχρι και πριν από λίγο. Μόλις με ενημέρωσαν ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στη σύνδεσή μας, οπότε πάμε στην Αλκιόνη. Ο λόγος σε σένα, Αλκιόνη. Καλησπέρα και πάλι, Κατερίνα. Βρισκόμαστε εδώ στον Πλάτανο, που τα πράγματα φαίνεται πως είναι αρκετά καλύτερα. Ευτυχώς φαίνεται πάλι, ξαναλέω, ότι οι άνεμοι έχουν αρχίσει να πέφτουν. Παρ' όλα αυτά, όμως, σταμάτησαν τα εναέρια μέσα και βλέπουμε ότι οι εστίες συνεχίζουν να υπάρχουν. Σύμφωνα και με τους κατοίκους εδώ, δεδομένου ότι έχουν καεί και πολλές ελιές, εκείνες μέσα τους κρατάνε την φλόγα και προκαλούν αναζωπηρώσεις, με αποτέλεσμα να φοβούνται όλοι ότι η νύχτα μπροστά μας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν σταματήσει οι δυνάμεις, βρίσκονται παντού οι εθελοντές, όλοι έχουν το νου τους, αλλά όπως και να το κάνουμε, σε κάθε περίπτωση το ότι δεν πετάνε πια τα εναέρια μέσα είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Είναι ένα το οποίο πραγματικά. Άρα, στον Πλάτανο όπου και βρίσκεσαι, Αλκιόνη, έχουν περιοριστεί οι εστίες σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες? Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Έχουν κάνει αρκετή δουλειά τα εναέρια μέσα. Πετούσαν ασταμάτητα από πάνω μας και στις ζωντανές συνδέσεις μας. Μπορέσαμε να το δούμε και μαζί. Έκαναν πάρα πολύ δουλειά, πολλές κατασβέσεις. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, δεδομένου ότι έχουν πέσει και λίγο οι άνεμοι, είναι και η μυρωδιά πολύ πιο έντονη mm-hmm. για όλους μας εδώ πέρα. Αρχίζει σιγά-σιγά και γίνεται λίγο πιο δύσκολο, γιατί με το να μην έχει πολύ άνεμο, πέφτει και η σκόνη mm-hmm. προς τα κάτω. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, όμως, επειδή είναι και εκτεταμένο το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης ευρύτερα στην περιοχή, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα? Δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάτι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που είχα πριν από περίπου μία ώρα, δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση, καθώς ήταν κομμένη ελεγχόμενα όμως, από ό,τι ενημερωθήκαμε, διότι έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κάποιος. Εξακολουθούν να απομακρύνονται κάτοικοι ευρύτερα από την περιοχή? Εκένωση δηλαδή οικισμών συνεχίζεται? Όχι, από όσο γνωρίζω δεν έχει υπάρξει εκένωση άλλου οικισμού. Μάλιστα κάτοικοι και του Πλατάνου που βρισκόμαστε εμείς εδώ δεν έχουν εκενώσει όλοι. Υπάρχουν πολλοί κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ, παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς, αγωνιούν φυσικά για τις περιουσίες τους, αγωνιούν για τα διπλανά χωριά. Υπάρχει όλο αυτό το κλίμα αναστάτωσης και ανησυχίας που φυσικά είναι εύλογο και είναι αδύνατο να κοπάσει. Λοιπόν, και επειδή βλέπουμε, έχει ανοίξει το πλάνο, βλέπουμε δίπλα σου τον κύριο Σαρή, να του δώσουμε το λόγο για να μας δώσει έτσι συνολικά μια εικόνα, μια αποτίμηση της κατάστασης, της καταστροφής, να δούμε πού υπάρχουν ακόμα εστίες, πού είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι από άποψη επικινδυνότητας. Αν μπορείτε να μας πείτε, κύριε Σαρή, αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε, πού είναι τα κρίσιμα, τις καλύτερες ανησυχίες μας, τι μας προβληματίζει. Καταρχήν, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Όπως είδατε, είναι ένα μεγάλο μέτωπο με πολλές εστίες. Βρισκόμαστε σε καλύτερη φάση, ας μπορούμε να πούμε, σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμαστε πριν 2 ώρες. Ήταν η κατάσταση πολύ πιο δύσκολη. Τώρα έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε τεστ υπό έχω ή ότι έχουμε ξεπεράσει την επικινδυνότητα της όλης της κατάστασης. Νομίζω ότι έχουν σταματήσει τα εναέρια μέσα να επιχειρούν. Θα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα από εδώ και έπειτα και για όλη τη νύχτα και με ενισχύσεις που έρχονται από την Αθήνα, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας η φωτιά
που θα προσπαθήσουν να περιορίσουν όλη τη νύχτα με το πρώτο φως της ημέρας να επιχειρήσουν, οι πληροφορίες μου λένε, πάνω από 10 εναέρια μέσα στην περιοχή, ώστε να καταφέρουμε αύριο να τη θέσουμε υπό πλήρη έλεγχο. Πώς χάθηκε το κρίσιμο παράθυρο? Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί Αλκιώνη. Έχουν ισχυρούς ανέμους κατά διαστήματα. Έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο. Κύριε Σαρή, το κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας πώς... Ενώ τις δεν ξέρω αν χάθηκε κάποιο ώρες, κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας. Ήταν από χθες μια δύσκολη και μεγάλη φωτιά. Όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο μέτωπο με πολλές εστίες αναζωπήρωσης, είναι δύσκολο να μετακινήσεις ταυτόχρονα δυνάμεις από τη μια μεριά στην άλλη. Αυτό συνέβη το πρωί, δηλαδή. Αυτό ενώ κατά τις 10-11 η ώρα είχαμε την αίσθηση ότι όλα πήγαιναν καλά και θα μπορούσε η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο. Οι συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή, οι ισχυροί άνεμοι, τα πολλά μέτωπα αναζωπήρωσης άλλαξαν τα δεδομένα. Αλκιώνη, θέλω σε αυτό το σημείο να ρωτήσεις τον κύριο Σαρή. Το καλό είναι ότι τα χωριά δεν καταστράφηκαν. Αν σε εκείνο το διάστημα της ύφεσης απομακρύνθηκαν τα εναέρια μέσα. Έτσι, εξωτερικά σπίτια, παλιά σπίτια, αν κάθηκαν σε κάποιον οικισμό. Μπορείτε να μου πείτε, σε εκείνο το παράθυρο το πρωί, όταν είχαμε αυτή την ύφεση που μας έκανε αισθανόμαστε πιο αισιόδοξοι, είχαν απομακρυνθεί τα εναέρια μέσα? Όχι, όχι. Υπήρχαν τα εναέρια μέσα στην περιοχή, απλώς γνωρίζουμε ότι τα εναέρια μέσα πάνε για ένα εφοδιασμό. Οπότε ένα κρίσιμο σημείο αυτό ήταν η διάρκεια που τα αποχωρούν τα εναέρια μέσα για να εφοδιαστούν και να ξαναεπιστρέψουν στην περιοχή. Νομίζω ότι εκεί είχαμε, συνέπεσε με τους υψηλούς ανέμους και τις αναζωπηρώσεις. Το διάστημα που είχαμε, ας το πούμε, δεν είχαμε την κάλυψη από αέρος, είχαμε αυτές τις εξάπλωσεις. Άρα δεν θεωρεί ότι υπήρξε κάποιο επιχειρησιακό λάθος, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι? Παρόλα αυτά, παρόλο που ήταν μια επικίνδυνη εξέλιξη... Υπάρχουν, κύριε Σαρή, κάποιοι κάτοικοι που καταγγέλουν επιχειρησιακά λάθη. Εσύ η δική σας εκτίμηση? Κοιτάξτε, η πυροσβεστική νομίζω ότι έχει και την επαγγελματική κατάρτιση και την επιχειρησιακή ικανότητα να διαχειριστεί τέτοιου είδους, τέτοιου επίπεδους φωτιάς. Εμείς υπήρχε μια καλή συνεργασία πολιτικής προστασίας, υποστηρίζαμε το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο μπορούσαμε. Δεν θέλω να κρίνω αν υπάρχει υπηρεσιακά κενά. Αυτό είναι αρμόδιο να το κρίνει οι άνθρωποι αυτοί, Αλκιώνη, οι οποίοι παλεύουν από χθες, αντέχουν, περιοχή. Έχουν αυτό από που είδαμε δύναμης. Ότι είχαμε μια δύσκολη φωτιά που είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Έχουμε πολλές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στο δεύτερο 24ωρο ήδη, πάνε για τη δεύτερη νύχτα τους, αντέχουν. Και αυτό είναι και ένα από τα θέματα αυτά. Και αυτοί είναι άνθρωποι. Δεν έχουν υπεράνθρωπες αντοχές. Είμαστε εδώ δεύτερο 24ωρο. Άνθρωποι επιχειρούν στην περιοχή, επιχειρούν γύρω στους 300 πυροσβέστες, δίχως τους εθελοντές, δίχως κάτι της περιοχής. Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι συνθήκες πολέμου. Και σε αυτές τις συνθήκες κοιτάζεις να σώσεις τα σπίτια και τα χωριά και να μην έχεις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορείς να τα σώσεις όλα. Τον η κατάσταση το ήταν σε ότι κάποιο σημείο να μη διαχειρίσιμη. Στο νομό Ηρακλείο, Αλκιώνη, γιατί αυτό συζητάμε τις τελευταίες ώρες, αν περάσει δηλαδή πέρα από το κλίμα. Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε με τον δρόμο που ακολουθεί η φωτιά, αν θέλετε, και τις ανησυχίες ότι μπορεί να περάσει προς τη Μεσαρά, να περάσει στον ομό Ηρακλείου, σας ανησυχεί αυτό, σας προβληματίζει? Κοιτάξτε, εδώ βλέπαμε ότι οι τελευταίες ρήψεις που κάναν τα αέρια μέσα ήταν για να περιορίσουν τη φωτιά να μην κατευθυνθεί προς την περιοχή της Μεσαράς. Εκεί βρίσκονται ήδη και επίγειες δυνάμεις. Βλέπουμε απέναντι ότι είναι ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Αυτό είναι ο σκοπός, οι εστίες που έχουν μείνει και που είναι εστίες επικινδυνότητας το βράδυ να μπορέσουμε με επίγειες δυνάμεις να τις ησυχάσουμε, να τις χαμηλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε το πρωί ενεργώντας τα αέρια μέσα να πούμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε τη φωτιά. Η φωτιά αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Για τα δεδομένα νομίζω του νομού μας και για τα δεδομένα της κρίσης είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλκιώνη, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Σαρή.